Δημοκρατικός γερουσιαστής Μενέντες προς τον Υπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Πομπέο. Ανοίγει για τα καλά αυτή τη φορά πέραν του ΝΕΣ 400, το οποίο έχουμε ξανασυζητήσει, και το θέμα με τους γαμπρούς και τη Χαλ Πανκ. Ναι, Μιχάλη, καλησπέρα. Ήταν, όπως ήταν αναμενόμενο, ο γερουσιαστής επανήλθε στο θέμα της τουρκικής επιρροής επί του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και γενικά στην αμερικανική εξωτερική πολιτική. Κάνει αναφορά και σε σχέση με την Κίνα, διότι είναι μια μεγάλη επιστολή, καθώς χρησιμοποιεί το έπακρο της αποκαλύψης του Τζο Μπόλτον, ο οποίος, όπως είπαμε, αναφέρει στο βιβλίο του ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος έκανε χάρες σε συγκεκριμένους αυταρχικούς ηγέτες. Ο κύριος Μενέντες, αυτή τη νέα επιστολή προς τον κύριο Πομπέο, τον καλεί να παρουσιαστεί, μάλιστα, στην Επιτροπή Διεθνών Σχέσεων της Γερουσίας και να καταθέσει για τις σχέσεις του Αμερικανού Προέδρου με τους ομολόγους του της Τουρκίας και της Κίνας. Το απευθύνει, Μιχάλη, πολύ σκληρά ερωτήματα. Mm-hmm. Και αν ο κύριος Πομπέο παρουσιαστεί στην Επιτροπή, θα παρακολουθήσουμε τη μάχη των μαχών. Θυμίζω ότι είναι η δεύτερη επιστολή μέσα στις 48 ώρες. Είχε προηγηθεί mm-hmm. αυτή με την οποία κατήγγειλε την άνευ προηγουμένου επιθετικότητα της Τουρκίας εναντίον της Ελλάδας και της Κύπρου και γενικά τη συμπεριφορά του Ερντογάν στην Ανατολική Μεσόγειο. Ζητά παρέμβαση του Λευκού Οίκου και του State Department. Σε αυτή τη νέα επιστολή απαιτεί να ξεκαθαρίσει η θέση του State Department για την υπόθεση της τουρκικής τράπεζας Halk Bank. Ως γνωστό, είναι αγαπημένη τράπεζα της οικογένειας Ερντογάν, να μην το ξεχνάμε. Mm-hmm. Ζητά λοιπόν να πληροφορηθεί τι έγινε σε μια συνάντηση του κυρίου Πομπέο με τον κύριο Ερντογάν τον Οκτώβριο του περασμένου έτους. Φαίνεται ότι ουσιαστικά την γνωρίζει αυτή η συνάντηση. Τι συζητήσατε για την περίπτωση της τουρκικής τράπεζας, σε ρωτά ο γερουσιαστής, και ποια θέση εκφράσατε. Εννοεί, Μιχάλη, ποια θέση εξέφρασε, της αμερικανικής κυβέρνησης ή του κυρίου Τραμπ. Ο κύριος Μενέντες ζητά να αποκαλυφθεί πλήρως ο ρόλος των δύο γαμπρών, του Κούσνερ, ο οποίος είναι ο σύζυγος της Ιβάνκα Τραμπ, και του Μπεράντ Αλπαϊράκ, ο οποίος είναι ο σύζυγος της αγαπημένης κόρης του κυρίου Ερντογάν. Και λέει τι μέτρα λάβατε και πώς αντιμετωπίσατε αυτό το κανάλι εξωτερικής πολιτικής που δημιούργησαν ο κύριος Τραμπ και ο Ερντογάν μέσω των γαμπρών τους. Προφανώς το δημιούργησαν για κάποιους άλλους σκοπούς. Όπως φαίνεται από την επιστολή, ο γερουσιαστής φαίνεται να γνωρίζει πολλά μυστικά για τη σχέση του κυρίου Τραμπ με τον πρόεδρο της Τουρκίας αλλά και με τον πρόεδρο της Κίνας. Ειδικά για την Τουρκία, Μιχάλη, και τελειώνω, το κανάλι των δύο γαμπρών θεωρείται μη νόμιμο και ύποπτο, όπως καταλαβαίνεις. Μάλιστα. Μιχάλη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αν δεν είχα...